Γεια σας gamers. Γεια. Θα πηγαίνει έτσι το βίντεο σήμερα. Θα γίνει το καμένο ενδιάμεσά μας και Νίκος θα πηγαίνει έρχεται ανάμεσα από την κολόνα και εμένα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, την ώρα που βγάζουμε το βίντεο, την μέρα που βγάζουμε το βίντεο, είναι Σάββατο. Μπράβο. Συγκεκριμένα είναι 50 λεπτά πριν το live stream που είχαμε χθες. Γιατί για σας είναι Κυριακή τώρα. Και δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα. Μπράβο, τεμπελιάσαμε πάλι. Βασικά δεν τεμπελιάσαμε. Επειδή προετοιμαζόμασταν για το live. Δεν είχαμε χρόνο να αφιερώσουμε για να κάνουμε το vlog. Θόδωρε, θα λένε τώρα στα σχόλια από κάτω. Για ποιο λόγο δεν βγάλατε χθες ένα vlog, ε? Ποια είναι η απάντηση που τους δίνουμε? Γιατί χθες δεν βγάλαμε, Θόδωρε? Γιατί ήμασταν. Πήγαμε στο κόσμο, στο Πάβλη, που είναι κοντά εδώ που μένουμε. Μένουμε στην Περαία, τα νεύρα μου, αυτή την ερώτηση πόσες φορές. Θεσσαλονίκη, ναι. Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε διεύθυνση γι' αυτό ρωτάτε, πάρτε ένα άκυρο. Λοιπόν, και εκεί πέρα είχε ένα event. Το gameover.gr. Μπράβο. Είχαν το release του FIFA 14 και πήγαμε να δούμε τι κάνει ο Σάκης. Χαιρετίσμα, φιλιά. Unboxholic, gameover.gr, σας αγαπάμε. Πολλά φιλιά. Κερδίσαμε κάποια πράγματα, αλλά τα δώσαμε. Μπράβο. Φωνάζω ότι έγινε σιγά. Δεν έχουμε μαζί μας τα αποδεικτικά στοιχεία. Ναι, τα δώσαμε. Ωραία. Ήταν σε κόσμο που δεν κέρδισε εκεί, άντε. Πήγαμε, είπαμε να μην βάλουμε τέτοιο τα ονόματά μας και εγώ έγραψα και αλαμπουρνέζικα για όνομα. Δηλαδή. Θες να το δυσκολέψεις, ε. Ναι, και δεν μπορούσα να διαβάσει λόγο, εγώ είμαι αυτός. Παρ' όλα αυτά το κατάφερε. Συγγνώμη, Σάκη. Ωραία. Μπορεί να τραβήξαμε πλάνα από αυτό και μπορεί να τα δείχνουμε τώρα. Ο Θόδωρος μένει στη στάση του λεωφορείου. Βγες να μπει ο Θόδωρος. Φτάσαμε στο κόσμο. Είχε σκοτάδι εκεί που πήραμε το Θόδωρο και δεν είδα τίποτα. Πες ναι. Γεια στον κόσμο. Γεια σου κόσμε, τώρα που φαίνομαι, ελπίζω. Κοιτάξτε το Θόδωρο πως γλύφει. Δεν ήταν τόσο πως. Τα δείξαμε, δεν ήταν πολλά, ναι, γιατί κάναμε διάφορα. Τα δείξαμε, τα είδανε. Δηλεσάν. Τα είδα, ναι, το δείξαμε. Μπορεί να είναι καμένα, δεν τα έχω δει τα πλάνα, είμαι στην κάμερα από αυτή τη στιγμή. Σωστά τα βγάζω Νίκος. Ναι. Πείτε γεια σου Νίκο στα σχόλια. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε υλικό και ούτε καν θα μαγειρέψουμε και μέχρι και καφέ έχουμε κάνει. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, τελειώνουμε. Το κόσμο σιγά, σιγά. Τελειώσει. Θα συζητήσουμε 2 με 3 πράγματα. Κάποια θεματάκια που ναι. Θέλουμε να. Επειδή έτσι εμφανίστηκε το κενό vlog, ας τα συζητήσουμε αυτά. Πρώτον, τι παιχνίδια θα παίξετε τώρα που τελειώνουν όλα. Σε λίγο τελειώνει το Bioshock. Όλοι ρωτάνε. Λοιπόν, σίγουρα θα παίξουμε Arkham Origins, στο Batman. Εννοείται. Ναι. Ωραία. Θόδωρος χωρίς Batman πρόβλημα. Ναι. Οπότε Batman, Θόδωρος όχι πρόβλημα. Μέσα στην εβδομάδα που έρχεται θα κάνουμε ένα λίγο απρόπτο ότι να είναι live stream με ένα από τα παλιά Batman. Ναι, περισσότερο για ζέσταμα. Για ζέσταμα, σιγά, ναι. Σιγά σιγά λίγο έτσι να το θυμηθούμε. Ο Θόδωρος ήταν καλός μια περίοδο σε αυτά τα. Το... Στο freestyle, το freestyle, ναι. Τις μάπες. Μπορεί να κάνουμε κάτι τέτοιο με μάπες ενώ τα λέμε. Και παίζει να δοκιμάσουμε live stream εδώ στο YouTube, να δούμε πώς είναι. Ναι. Γιατί γκρινιάζεται όλη για την ποιότητα. Το YouTube δίνει την επιλογή να αλλάζετε την ποιότητα μόνοι σας. Επειδή θα δοκιμάσουμε και εδώ ναι. Για να δούμε πώς θα καταλήξει. Τι προτιμούμε εμείς. Έχει περισσότερη καθυστέρηση. Τα σχόλια μπορεί να τα βλέπουμε μέχρι και ένα λεπτό μετά που γράφεται, αλλά. Δεν έχουμε το θέμα με την ποιότητα που έχουμε στο Twitch. Οπότε θα το κάνουμε το πείραμα, θα τα δούμε όλοι μαζί και βλέπουμε. Ναι. Δεύτερο, μετά, άλλα, θέλαμε να παίξουμε το Watch Dogs. Το Watch Dogs θα διαβάσετε τα νέα, καλό καλοκαίρι ναι, σχεδόν. Την άνοιξη θα βγει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οπότε φάγαμε. Αλλά βγαίνει νωρίτερα, σε 10 μέρες, 9, το Black Flag. Το οποίο θέλουμε να παίξουμε. Οπότε το επόμενο τρίμηνο, τετράμηνο βαφτίζεται τρίτου προσώπου open world παιχνιδάκι. Κανονικά. Σχεδόν είναι open world το Assassin's Creed το καινούριο. Λίγο με τα πλοία. Ναι, ναι, super. Είναι πολύ super. Ευχαριστώ, Νικό. Γράψε τα σχόλια. Ευχαριστώ, είναι super. Ωραία. Άρα αυτά για τώρα. Για το μέτρο, έχετε. Νομίζετε ότι τελειώνει. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ή χθες βγήκε ένα DLC. Ναι. Θα το παίξουμε. Οπότε δεν θα τελειώσει. Θα καλύψουμε το κενό που μας δίνει. Θα κρατήσει παραπάνω. Ναι. Αυτά. Μην ρωτάτε τι παιχνίδια θα παίξουμε. Αυτά είναι στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Ναι, και έχουμε και το Rayman Legends. Αλλά θα δούμε με ποιους θα το παίξουμε και πώς. Ναι, θέλουμε λίγο να το κάνουμε πιο ωραίο. Επίσης θα δείτε και Minecraft την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Είναι και αυτό. Παρακαλούμε πολύ. Θα δείτε το επόμενο επεισόδιο Minecraft. Θα πάμε για mining. Θα χτίσουμε κάτι μικρό. Και θα δείτε έτσι ένα μικρό update του Zero Land. Πάλι τα έχουμε χτισήματα. Όχι, όχι. Θα είναι κυρίως mining και τέτοια πράγματα. Θα δώρος κουβαλάει. Του λέω μάζεψε πέτρα και έρχεται με πέτρες στο σπίτι.
Με την αξία. Χειρότερα, με την αξία, αξίνα σου. Ναι. Ωραία. Πρώτο. Δεύτερο. Μας ρωτάτε τι γίνεται που έχουμε από κάτω. Σε αυτό το βίντεο παίζει να μην έχει, αλλά σε άλλα, στα παιχνίδια, έχει link για το Kingwin. Άρα τι γίνεται με το Kingwin. Πρώτον, το Kingwin το χρησιμοποιούσαμε πριν μας πλησιάσει το Kingwin για συνεργασία. Mm-hmm. Ωραία. Δεύτερον, επειδή δεν πουλάμε εδώ φούμαρα και βλακίες, το Kingwin μας δίνει κάποια παιχνίδια που παίζουμε, μας τα δίνει δώρο, ώστε να τους διαφημίζουμε και το κάνουμε αυτό. Πρώτον, δεν ξοδεύουμε τα μισά μας λεφτά στο να αγοράζουμε παιχνίδια το μήνα για να τα βλέπετε εσείς και σε live streams κλπ. Δεύτερον, είναι καλή υπηρεσία, έχει μερικές πάρα πολύ καλές προσφορές. Έχω αγοράσει εγώ πάρα πολλά παιχνίδια πριν τη συνεργασία από Kingwin. Γενικότερα, έχει κόσμο που αγοράζει από το Kingwin και υπάρχει και λόγος. Αυτό. Δεν έχει να κάνει ούτε με ξεπούλημα ούτε τίποτα, παιδιά. Έχετε δει πόσα παιχνίδια έχουμε. Πολλά από αυτά μας τα έχει δώσει. Όχι πάρα πολλά, εντάξει. Τώρα ξεκινήσει η συνεργασία. Κάποια από αυτά μας τα έχει δώσει το Kingwin. Κάποια έχει δώσει σε εσάς το Kingwin μέσα από τα live streams που έχουμε κάνει κάποια giveaways. Ωραία. Ναι. Μας έχει δώσει αρκετά κλειδιά. Και μην κρινιάζετε γι' αυτό. Πηγαίνετε όταν θέλετε να αγοράσετε ένα παιχνίδι. Αν θέλετε, παίρνει και paysafe κλπ. Κάντε το κλικ, δείτε αν σας συμφέρει να το αγοράσετε και αν σας συμφέρει, κάντε το. Μπράβο, και μένει εκεί το θέμα, έτσι. Κανείς δεν αναγκάζει κανένα να κάνει κάτι. Επειδή είδα κάποια άσχημα σχόλια και δεν απαντάμε για να μην δημιουργήσουμε κλίμα, πάρτε την επίσημη απάντηση τώρα με το θέμα Kingwin. Όπως παράλληλα και με τη Zegetron. Η Zegetron μας στέλνει κάποια παιχνίδια ώστε να βλέπετε εσείς, ώστε να αποφασίσετε αν θέλετε να αγοράσετε ή όχι. Ναι. Τα Batman αυτή τη στιγμή, τα Batman που θα παίξουμε live stream. Μπράβο. Μες τη βδομάδα μας θα στείλει Zegetron και υπορίστε, δημιουργήστε ένα μικρό buzz για τη σειρά που θέλετε να ξεκινήσετε. Και είπαμε ευχαριστούμε Zegetron. Εντάξει, δεν το είπαμε με αυτή τη φωνή. Με αυτή τη φωνή εγώ το είπα. Εσείς ναι. Πήρα τηλέφωνο. Γεια σας, ο κύριος Zegetron! Ευχαριστώ πολύ! Και το κλείσα. Καλά έκανες. Δεν είπε ποιος είμαι. Πάλι καλά που δεν είπες ποιος. Λοιπόν, τρίτο θέμα. Και ναι. Α, ήθελες να προσθέσεις κάτι. Επειδή μιλούσα και δεν σ' άφηνα να μιλήσεις. Ναι, δεν θυμάμαι. Δεν, ξέρω, δεν το κάνω συχνά. Πέρασε τόσο καιρό που ξέχασα τι θέλω να πω. πάμε στο τρίτο. Πάμε στο τρίτο. Άμα μου έρθει, θα το πω πιο μετά. Τρίτον. Gaming PC, σημαντικό. Οι συνθέσεις που κάνουμε. Κάναμε ένα καλό φάσμα τιμών, θα γίνουν κι άλλα στο κοντινό μέλλον. Mm-hmm. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι γι' αυτό, γιατί έχουμε κάποιους στα σχόλια που νομίζουν ότι εμείς γράφουμε αυτά τα συστήματα ως κανόνα ότι αυτά πρέπει να πάρετε. Πρώτον, δεν μας πληρώνει καμία εταιρεία στο να βάλουμε κανένα προϊόν, ούτε μαγαζί, οτιδήποτε. Αυτό που αν γίνεται ακριβώς. Αν υπήρχε εταιρεία από πίσω μας, δεν θα καθόμασταν να παίζουμε τα παιχνίδια με χαμηλότερες αναλύσεις από τις τέλειες. Εντάξει, παίζουμε με τις τέλειες, μην αγχώνεσαι. Όχι, δεν παίζουμε πάντα με τις τέλειες. Όχι πάντα, ναι, έχει κάτι αντιαλάζει να τα βγάζουμε. Ναι. Πες τα Crysis. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Το Crysis δεν παίζει. Άμα υπήρχε εταιρεία που μας κάλυπτε, θα τα παίζαμε όλα full. Ναι, λοιπόν, ένα αυτό. Έχεις. Δεύτερον, το concept είναι αυτή τη στιγμή εγώ ο Δημήτρης, γιατί εγώ κάνω συνθέση, εγώ αποφασίζω τι θα έχει. Δεν έχω PC, είναι το σενάριο, δεν έχω τίποτα. Και θέλω να παίξω και έχω τα λεφτά που γράφει. Εγώ αυτά που σας προτείνω θα έπαιρνα και είναι προσωπική μου άποψη και γνώμη. Μπράβο. Άμα εσάς δεν σας καλύπτει, δεν συμφωνείτε. Οτιδήποτε, μπορείτε πάντα να πάτε αλλού να το πάρετε, μπορείτε πάντα να μην να ακούτε τη γνώμη μου, μπορείτε πάντα να δείτε το βίντεο. Εγώ αυτό θα έπαιρνα και αυτό μου ζητήσατε. Δηλαδή, το λέγεται ελευθερία επιλογή. Έχετε πάρα πολλοί κόσμος και με ρωτάει τι να πάρω, γιατί έχει κόσμος που δεν ξέρει κάποια πράγματα. Η υπολογιστική και είναι λογικό. Και έχει πάρα πολλές παγίδες και όχι μόνο η ελληνική αγορά, η αγορά που έχει υπερτιμημένα συστήματα, μένει μια στάμπα από πάνω που παίρνετε λιγότερα για τα χρήματά σας. Ενώ το κομμάτι αυτό του custom PC μπορείτε να κερδίσετε πολλά χρήματα, αν ξέρετε δύο πράγματα. Αυτό. Ναι. Και μένουμε εκεί. Οπότε, όσο δεν σας απαντάω από κάτω, μπήκε ο άλλος και λέει: οι τιμές που βάλετε από το μαγαζί του τελευταίου που βάλετε είναι χωρίς FPR, άρα το σύστημα δεν κάνει 300, δεν κάνει 500. Κάνεις λάθος, το γράφει κάτω δεξιά. Και μου βάλε επισύναψε μια απόδειξη που λέει: τα έχει χώρια το FPR. Έτσι δουλεύουν οι αποδείξεις. Γράφει αυτά που αγοράζεις χωρίς FPR, μετά το FPR παίρνει το κράτος και μετά τη συνολική τιμή. Εντάξει. Αυτό. Δεν βγάζω εκνευρισμό. Δεν ξέρουν όλοι. Δεν ξέρουν όλοι. Ναι, απλά εξηγούμαστε. Να μην επιμένουμε στις απόψεις μας. Ωραία. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Να λίγο γι' αυτό. Θέλετε να σας δείξουμε κάποια πράγματα λίγο πιο τεχνικά. Πώς να κάνετε overclock, πώς να κάνετε format, πώς να βάλετε Hackintosh. Για όλα εκτός από το κομμάτι format και εγκατάσταση Windows είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Mm. Πολλές φορές είναι. Ξεχωριστά για κάθε είδος CPU και είδος motherboard κλπ. Οπότε, αν βγάλω εγώ ένα overclocking guide για το δικό μου το σύστημα, μπορεί το δικό σου να το κάψει. Οι περισσότεροι από εσάς πρώτον θα το κάψετε, γιατί δεν είναι στάνταρ το πόσο θα κάνει overclock κάθε επεξεργαστής. Και δεύτερον, μπορεί να έχετε κάποιον πιο παλιό
που έχει εντελώς διαφορετική μεθοδολογία overclock και να μην δουλέψει. Συνήθως δεν δουλεύει. Το βασικό concept είναι εκεί. Αλλά αν το εξηγήσω γενικά, κάποιος που δεν ξέρει τι είναι το overclocking και πώς γίνεται, δεν θα καταλάβει τίποτα γιατί θα μπορέσει να το κάνει. Και στο τέλος μπορεί να κάνει και ζημιά. Ναι. Εκτός απρόπτου, μην περιμένετε τέτοιο βίντεο. Αν θα βάλω βίντεο γι' αυτό, θα πω: η Haswell με τέτοιο board, με τέτοια μάρκα κλπ. Γίνονται έτσι και αυτό. Και δεν... Απλά από κάτω θα έχει ερωτήσεις για τα τελευταία 5 ετών. Όχι, εντάξει, CPUs. Γι' αυτό που... και ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας, δεν πρόκειται να υπάρχει για όλα τα τελευταία. Για Hackintosh. Όπα, να πεις κάτι σημαντικό. Πες. Όλα αυτά που μπορούν να σε ρωτήσουν υπάρχουν να τα βρουν, αν θέλουν να τα βρουν. Επίσης, το Google είναι ο φίλος σας. Αν βρείτε ακριβώς τη μητρική σας, ακριβώς να επεξεργαστείς και γράψετε τη λέξη κλειδιά, αυτή η μητρική, αυτό το CPU, overclock, είμαι σίγουρος πως μέσα στα πρώτα 5 αποτελέσματα, τα 3 θα σας καλύπτουν για το πώς γίνεται. Γενικά είναι λίγο γκρι η περιοχή το θέμα overclocking και δεν είναι κάτι που είναι άσπρο και μαύρο. Χρειάζεται πολύ χρόνο, πολύ όρεξη, πολύ υπομονή, ίσως και λίγα χρήματα αν κάψετε τίποτα, γιατί είναι εκτός εγγύησης επίσημα όλα αυτά τα πράγματα. Για το κομμάτι Hackintosh. Πω, ήταν να γίνει μικρό το vlog και σε λίγο αρχίζει το live, Θοδωρή. Είναι και 20. Προλαβαίνουμε. Και 20 κάτι. Λοιπόν, για το θέμα Hackintosh, περιμένω να βγει επίσημη έκδοση του καινούργιου λειτουργικού, του Mavericks, και θα σας κάνω tutorial ακριβώς για το board μου και την κάρτα γραφικών μου, που ισχύουν ακριβώς τα ίδια με το overclock. Θα προσπαθήσω να το κάνω, βασικά πρέπει πρώτα να το καταφέρω, να κάνω την κατάσταση για μένα και μετά μπορώ να κάνω ένα μικρό guide. Τελειώνει εκεί γι' αυτό, γιατί με ρωτάτε για το κομμάτι Hackintosh. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το live. Σιγά σιγά, ναι, πρέπει να πάμε. Έχεις να τους πεις κάτι άλλο εσύ, γιατί... Όχι. Είναι τέλειο έτσι όπως είναι. Καλώς ορίσατε καινούργιοι gamers. Είχε και αυτή τη βδομάδα. Ναι. Είχε μερικούς. Δεν θυμάμαι πώς είναι τώρα. Δεν έχει σημασία, όσο και αν είναι, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε... Σας αγαπάμε, ελπίζουμε να σας αρέσουν αυτά που βλέπετε. Ναι. Αν έχετε απορίες, γράψτε τις από κάτω. Πάντα. Όχι Q&A, γράψτε τις από κάτω. Ή θα απαντήσουμε με σχόλια, ή θα τις έχουμε για τροφή για επόμενα vlogs. Mm. Πώς σας φαίνεται αυτό το λίγο πιο ανεπίσημο, το όχι οργανωμένο vlog? Απλά πατήσαμε την κάμερα να ανάψει. Μπράβο, το τυχαίο το. Ναι. Χωρίς σενάριο. Ωραία. Γράφουν τώρα στα σχόλια που περιμένουμε εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή. Γράφουν. Ωραία. Γράψτε εσείς κάτω στα σχόλια. Τώρα πάμε για live stream. Α, θα κάνουμε ένα. Θα σας δείξουμε. Θα σας πάμε πίσω στο χρόνο. Θα σας δείξουμε τι έγινε χθες. Streamception. Χρονοδίνη. Είναι 9 παρά 1 gamers και ξεκινάμε για live stream. Μπράβο. Για να ξεκινήσω το live stream πάω στο OBS, γιατί με OBS κάνουμε live stream, Θοδωρέ. Χαίρομαι. Εγώ δεν εδώ βλέπω σχόλια. Ο Hero DGR γράφει γλωσσίτσα. Μπράβο, ένα πήρω. Λεπτό, επιτέλους. Είστε ρε από τις 7 η ώρα μέσα στο chat και... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορούν να δουν τα βίντεο τα παλιά, οπότε έχουν τι να κάνουν. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω το stream. Ξεκίνησε το stream. Μπράβο. Ξεκίνησε το stream. Ναι, πάτησα. Μπράβο. Εκεί θα δω, ρε, μόλις δούμε ότι όλα καλά και ο Νίκος μας πει ότι όλα καλά. Δείξε και το δικό σου setup, Νίκο, το control center. Εδώ πέρα, αν φαίνεται, λόγω φωτός. Τίποτα δεν φαίνεται. Τίποτα δεν φαίνεται. Ωραία, εκεί που μάλλον δεν είδατε τίποτα. Είναι το... Α, μισό. Πρέπει να είμαστε live. Γιατί κάνεις dropped frames? Γιατί? Το πρώτο είναι test, Νίκο, αυτό. Είναι test. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Είχε κάτι dropped frames στην αρχή, αλλά πρέπει να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανοίγουν πράγματα. Όχι, ανεβαίνουν τα dropped frames. What the fuck. Γεια σας, gamers, τι κάνετε? Παίζει να μείνει η αρχή αυτή, γιατί παίζει να χαμηλώσουμε το bitrate. Γιατί ότε το μπίνει. Λοιπόν. Άρα, αυτά, ναι. Λέω να ξεκινήσουμε. Σπύρος μου, εγώ θα σε απαντάω. Λέω να ξεκινήσουμε. Να πάρεις κάνω. Λέω να ξεκινήσουμε. Συγκεκριμένη που έχεις, λοιπόν, δεν την ξέρω. Λοιπόν. Να βαρώνε, ξέρω. Λοιπόν, γεια σου Νίκ Ζουκάρα. Γεια σου Μέλοξ Βου. Γεια σου Φώτρη. Γεια σου White Flemoco. Table. Θα κάνω μια μικρή παύση τώρα γιατί. Δεν έχουμε τη βάση. Λοιπόν, Γκρέμες, ενώ έχει και τα credits και πρέπει να τα δείτε γιατί κάνει εκπληκτική δουλειά όλη. Ειδικά εσύ, Eric Ireland. Το σεβασμό μας. Φοβερό soundtrack. Δεν κάναμε vlog για αύριο, οπότε το ξεκινήσαμε λίγο πριν το live και αυτή τη στιγμή το συνεχίζουμε. Ναι, οπότε, ο Νίκος, όσο κάναμε το live. Γεια σας, gamers, και πάλι. Μόλις τερματίσαμε το Bioshock Infinite. Ακούμε και το gayest band. Σήμερα στο πρώτο επεισόδιο, ναι. Gamers, χαιρετήστε τους gamers. Gamers. Εσείς gamers που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο YouTube το vlog και δεν ήσασταν στο live χθες, ακολουθήστε το link στο Twitch ώστε να μην τα χάνετε αυτά και κάντε μας follow και στο Facebook που τα ανακοινώνουμε. Ωραία. Πείτε γεια στους gamers.
Πείτε να γιάρε. Πείτε γεια. Είναι στα γεννήτρια αυτά. Αγενέστατη. Ωραία. Έχω σπίτι και σοκολάτα και δεν θέλω να χαλάσει την ώρα. Action! Γραφή. Τελειώσαμε. Αυτό το ήταν, live. Τελειώσαμε και το vlog. 2-1 σήμερα, Θοδωρέ. Ναι. Παίξαμε και λίγο Payday μετά. Μπράβο, έτσι. Το Payday δεν θα το βγάλουμε live stream γιατί δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Στα κοντά θα σηκώσουμε το τερματισμό του Bioshock. 7-20 ήταν. Το Twitch σήμερα μας τάπριξε. Ναι, λίγο μας πέδεξε. Στο τερματισμό, στο τέλος. Κύλησε όμορφα. Έγινε, τέλειωσε. Μια χαρά. Αυτά το σημερινό vlog. Μπράβο. Είδατε και λίγο backstage του live stream. Και πώς γίνεται αυτό. Το πρόγραμμα μας είναι. Καταπληκτικό δίσκο. Το πρόγραμμά μας είναι Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Παίζουμε παιχνίδια. Dan. Dan, έτσι. Dan. Για χαρά Dan που λένε. Μόνο τον Dan όμως. Playthrough με τριμιδάκια ναι. Διάφορα. Τρεις. Σάββατο κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Όπως εχθές βάλαμε δύο κομμάτια από τα τρία. Ο Νίκος τώρα κάνει καλλιτεχνικό πλάνο. Έχει τόσο μεγάλη σημασία το πλάνο που κάνει ο Νίκος. Δεν έχει σημασία. Είναι καλή να... ψυχή που βγαίνει. Παίζει να χρειαστεί να το ξανατραβήξουμε αυτό το κομμάτι γιατί ο Νίκος αποφάσισε ένα σταθερό πλάνο να το κάνει κινητό. Κουνητό. Χθες είχαμε. Λοιπόν, Παρασκευή Σάββατο βγάλαμε 3 ώρες βίντεο σύνολο. Ναι, ήταν okay. Το μεγάλο. Ήταν το live stream, βέβαια, δεν κουραστήκαμε. Είπαμε το θέμα με τις δύο οθόνες. Γιατί το κάναμε, το είπαμε. Το Multi Twitch. Ναι, το Multi Twitch. Το αναφέραμε. Λοιπόν, είδες, ήταν το ένα άλλο θέμα που θα μιλήσουμε. Ναι. Το κάναμε έτσι, γιατί ήταν και τα 2480p. Και θα ήταν πάρα πολύ μικρή ανάλυση. Οπότε τα βάλαμε έτσι. Αν το βάλετε full screen, βλέπετε 2480p βιντεάκια. Μπράβο. Και λίγο μεγαλύτερα. Όσοι ζαλιζόσαστε να βλέπατε μόνο το ένα. Μην γκρινιάζετε, δεν θα το κάνουμε έτσι όλα τα πολλαπλά. Απλά έγινε έτσι για να μην σηκώσουμε τα 40 βίντεο και γκρινιάζετε. Αντί να γκρινιάζετε που έχει δύο παράθυρα, γκρινιάζετε για την ποιότητα. Οκ. Okay. Επειδή δεν είστε ποτέ ευχαριστημένοι και μερικές φορές διαβάζετε για την περιγραφή. Δεν διαβάσανε. Όχι. Στην περιγραφή έγραφαν ακριβώς όλους τους λόγους για τους οποίους βλέπαν αυτό που βλέπαν. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας. Αντίο από εμάς. Τώρα ένα timelapse. Και πάει. Και πάει το timelapse, το είδα έτσι. Κάτσε, δεν μας έχεις να παιδευόμαστε τόσο καιρό και έτσι τώρα φεύγεις. Κολόπουλο το. Έγινε πράσινο το. Κάτσε λίγο τους. Αθόρυβο. Πολύ αθόρυβο. Μπράβο, θα το δείξουμε μετά. Γαμάκι! Λοιπόν, μπράβο Θοδωρέ. Εγώ πάω να βρω ελπίδα, τώρα είμαστε στην τελευταία της ελπίδα. Ω, θα σε σώσουμε. Τι είναι, Death Star. Δεν σου μοιάζει με το κέλι του τέτοιο. Ναι, πάμε. Rescue. Στο διάλο.